πολλά θα γίνουν τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Ακόμα περισσότερο όμως προβληματιζόμαστε για την εικόνα που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία. Ναι, αλλά και για το περιστατικό που έχουμε στην Πάτρα. Ο κύριος Ελευθερίου, ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Γενικός Γραμματέας. Γενικός Γραμματέας, χίλια συγγνώμη για το, ναι, για το τίτλο. Ναι, ναι. Πάμε όμως να ζητήσω το σχόλιο σας, να μας πείτε σε ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι να περιμένουμε, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το χειρότερο, αν είμαστε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, η κατάσταση δείχνει λίγο σταθεροποιημένη. Ναι. Τώρα, να φτάσει καμία περίπτωση, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτά μιλάνε τα νούμερα και τα λένε από μόνα τους. Ναι. Και εγώ μαζί με άλλους έχουμε από το παρελθόν πει ότι από ό,τι φαίνεται τα οριζόντια lockdown δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήταν αναμενόμενο ότι θα έχουν. Ναι. Για πολλούς λόγους και ενδεχομένως κάποια από τα μέτρα δεν ήταν και τα σωστά. Με την έννοια να σας πω ένα παράδειγμα, το να κλείνουμε τα σούπερ μάρκετ στις 6 ώρα, μάλλον προς το χειρότερο ήταν, γιατί προκαλούσε συνωστισμό στον κόσμο. Μάλιστα. Και άλλα πολλά παραδείγματα που τα έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν. Αν θέλετε την άποψή μου, τελικά το μόνο που θα σώσει την κατάσταση είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να είναι η βασική μας μέρημνα και το βασικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ανοίγουν οι πλατφόρμες τώρα για τις ηλικίες 30 με 40 και 50 με 55. Και έρχεται και η σειρά των 40. Εγώ 40, να ρωτήσω 40. Κάτι τώρα, επειδή είπατε για το lockdown και τα λάθη που έγινε στο παρελθόν. Τώρα στο παρόν και στο μέλλον γίνονται λάθη. Δηλαδή, εσείς συμφωνείτε με τις αποφάσεις που έχουν οριστεί για το Πάσχα, για τη Μεγάλη Εβδομάδα? Ορισμένα πράγματα μου κάνουν προσωπικά εντύπωση και είμαι βέβαιος ότι και οι τηλεθεατές σας, οι ακροατές σας θα αναρωτιούνται λόγου χάριν γιατί στις 9 να γίνει η Ανάσταση είναι καλύτερο από το να γίνει στις 12 ή γιατί δεν θα μπορούσε κανείς να πάει να επισκεφθεί τον πατέρα του αν ήταν εμβολιασμένος και είχε και αρνητικό PCR. Ναι. Αυτά είναι ερωτήματα που τίθονται και ρωτάνε και εμένα ο κόσμος, γιατί και νομίζω ότι οι πιστικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει για κάποιες χώρες τα σύνορα για να έρχονται εφόσον είναι εμβολιασμένοι και έχουν αρνητικό PCR. Ναι. Και τα ερωτήματα που λαμβάνω από τους απλούς πολίτες είναι γιατί, ας πούμε, ο Άγγλος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας ελεύθερα και ο εμβολιασμένος Έλληνας με αρνητικό PCR δεν μπορεί. Ναι. Αυτά είναι ερωτήματα που μάλλον αυτοί που παίρνουν τις απαντήσεις, τις αποφάσεις θα πρέπει να σας τα απαντήσουν. Τέλος, θέλω να επισημάνω και το εξής. Το μέτρο το self-test, επανειλημμένως έχουμε πει, παρότι είναι ένα μέτρο χρήσιμο, ναι, δεν μπορεί να ανάγεται σε βασικό εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης. Όχι σε βασικό και εργαλείο, λέτε, λοιπόν. Ναι. Και θα δείτε ότι από τα χιλιάδες self-test που γίνανε, 800 και χιλιάδες, αυτό είναι επίσημη αναφορά του ΕΟΠΗ που ναι, βγήκε χθες. Τα θετικά ήταν γύρω στις 9.500 και τα αληθώς θετικά, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με PCR, με μοριακό έλεγχο, ήταν γύρω στα 1.800. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ευαισθησία της μεθόδου 18%, που σημαίνει ότι τα ψευδώς θετικά είναι πολλαπλάσια των αληθώς θετικών. Η αλήθεια είναι ότι μια τώρα νέα έρευνα, λέει, που προωθείται τις τελευταίες ώρες, μιλάει ότι για 80% λέει αποτελεσματικότητα. Το έφερε το κύριο Σουμαγιορκίνης στην ενημέρωση. Τα πόδια. Ναι. Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ και κατεβάσετε το σχετικό αρχείο και δείτε τα επίσημα νούμερα, θα δείτε ότι γίνανε 850.000 αυτοδιαγνωστικά τεστ, εκ των οποίων περίπου τα 9.500 ήταν θετικά. Και από αυτά επιβεβαιώθηκαν μόνο τα 1.800 ότι ήταν αληθώς θετικά. Άρα κάπου υπάρχει σύγχυση και κάπου υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ναι. Μάλλον κάποιοι δεν ξέρουν καλά μαθηματικά. Κύριε Ελευθερή, ο ίδιος ο οποίος το λέει και ξέρετε τι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα θολώνει την επιδημιολογική εικόνα. Έτσι, θολώνει την επιδημιολογική εικόνα και είναι πιο επικίνδυνο τελικά. Από με την έννοια ότι τα ψευδώς αρνητικά λόγου χάρη που η ίδια εικόνα θα είναι και εκεί, ενδεχομένως να οδηγήσουν τον κόσμο στο να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα απόστασης, θεωρώντας ότι είναι αρνητικός. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα μέτρο, αλλά δεν μπορεί να είναι το βασικό μέτρο επιδημιολογικής επιτήρησης. Συμπληρωματικό, βεβαίως. Έχετε κάποια παραπάνω πληροφόρηση, κύριε Ελευθερίου,
για, πέρα από την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ για την πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα και αυτής της επικίνδυνης, όπως λένε, και εσείς θα μας πείτε αν γνωρίζετε και πόσο επικίνδυνη είναι η ειδική μετάλλαξη. Έχουμε το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα. Είναι καινούργια πράγματα. Εδώ δεν γνωρίζουμε πιο βασικά πράγματα. Λόγω χάρη δεν γνωρίζουμε αν αυτός που είχε εμβολιαστεί σταματά να μεταδίδει ή όχι τον ιό. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο εμβολιασμένος νοσεί σίγουρα πολύ ελαφριά σε κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά δεν γνωρίζουμε για πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία. Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις θα υπάρχουν και θα εμφανίζονται. Οι κορονοϊοί κάνουν μεταλλάξεις, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Όπως ο ιός της γρήπης. Μία μορφή κορονοϊού είναι και ο ιός της γρήπης. Και γι' αυτό κάθε χρόνο κάνουμε καινούργιο εμβόλιο. Άρα, ανάλογα με το ποιο στέλεχος είναι το ενδυμικό. Άρα το πιο πιθανό είναι, για να καταλήξω, ο κορονοϊός θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια. Δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Και ενδεχομένως να χρειάζεται και ετήσιος εμβολιασμός. Ήδη αρχίζουν και το λένε οι πιο ειδικοί από μένα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει τρόπους η κοινωνία να ζήσει με τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να ζούμε σε καθεστώς οριζόντιου lockdown για την υπόλοιπη ζωή μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε σοβαρά με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Κάτι άλλο εγώ να ρωτήσω. Σήμερα με τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την τροπολογία για το καταδίωκτο, σας βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια ενέργεια? Θα σας πω, μας προκάλεσε το σύνολο της ιατρικής κοινότητας και θα δείτε τα δελτία τύπου που έχουν βγει από όλους τους ιατρικούς φορείς και από τον Πανελλήνιο, μεγάλη έκπληξη το θέμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε ζητήσει εδώ και πολλούς μήνες από την κυβέρνηση να νομοθετήσει όπως έχει γίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, Αμερική, Καναδά, μία ασυλία για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουν περιστατικά κορονοϊού, όχι γιατί φοβόμαστε μην έχουν γίνει ιατρικά λάθη, αλλά γιατί όταν είσαι σε περιβάλλον πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζει τα περιστατικά με διαφορετικό τρόπο από ότι σε μια τακτική βάση. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είχε επιτευχθεί και ξαφνικά εμφανίστηκε ασυλία για τα μέλη τριών επιτροπών. Είναι τρεις επιτροπές που πήραν ασυλία, αν προσέξετε. Είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι η Βασική Επιτροπή, η κορυφή της πυραμίδας, και είναι η Επιτροπή νομίζω νοσημάτων, αν θυμάμαι καλά. Διαχείρισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας. Ναι. Άρα ήρθε για τα μέλη της Επιτροπής μόνο και όχι για τους γιατρούς. Ότι η ασυλία κυρίως γίνεται για αυτή την Επιτροπή και για την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, γιατί ούτως ή άλλως η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων είχε εισηγητικό ρόλο. Η άλλη Επιτροπή είχε πιο αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προηγηθεί, όπως έγινε παντού σε όλο τον κόσμο, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, και αυτό μας προκάλεσε πραγματικά μεγάλη δυσαρέσκεια όσον αφορά το νομοθέτημα αυτό. Εσείς πρόκειται να κάνετε κάτι τώρα για να φτάσετε στο σημείο που εσείς θέλετε? Εμείς έχουμε ήδη αποστείλει σχετικά έγγραφα. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση αυτή δεν προήλθε μέσα από κανενός είδους διαλόγου μεταξύ του θεσμικού φορέα των γιατρών, που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και του Υπουργείου Υγείας. Αλλά έχω να σας πω και κάτι χειρότερο όσον αφορά τα μέτρα, μια και συζητάμε. Πάρθηκε μια απόφαση. Αν δείτε, μια κία που βγήκε για τις περιπτώσεις που μπορεί κανείς να μετακινηθεί διανομαρχιακά μεταξύ των περιφερειών, και για να μπορέσει κάποιος να μετακινηθεί για λόγους υγείας πρέπει να έχει χαρτί μόνο από δημόσιο υγειονομικό σχηματισμό. Και αναρωτιόμαστε, μία έγκυος γυναίκα που θα έγινε να πάει να γεννήσει σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο με επτήριο της Αθήνας, θα πρέπει να αναβάλει τη γέννα για μετά τις 10 Μαΐου? Ή όσοι κάνουν χημειοθεραπείες. Και να ξέρετε ότι η πλειονότητα των χημειοθεραπείων γίνονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Πρέπει να αναστείλουν τις χημειοθεραπείες τους. Θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα ότι κάποια μέτρα δεν παίρνονται με τη σωστή σκέψη και με τη σωστή διαβούλευση. Και κάτι ακόμα, είναι νομοθετημένο στον τόπο μας με νόμο η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και βγαίνει μια οικία η οποία, κατά τη γνώμη μας, είναι παράνομη. Διότι δεν μπορείς να αξιολογείς διαφορετικά την υπογραφή του γιατρού στον ιδιωτικό και την υπογραφή του γιατρού στο δημόσιο τομέα, και λέμε, οι δύο είναι γιατροί. Μια που λέμε αυτό το διαχωρισμό, κύριε Ελευθερίου, μια τελευταία ερώτηση. Η εκκρεμότητα η πολύ σοβαρή που υπήρχε με τους συναδέλφους σας, τους οποίους το κράτος προχώρησε σε επίταξη, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες τους, έχει λυθεί, λύθηκε? Θυμάστε, είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και ήταν ένα από τα ζητήματα που είχατε αναδείξει και σαν ιατρικός σύλλογος, έτσι, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Λύθηκε αυτό το πράγμα με αυτούς τους ανθρώπους? Δυστυχώς όχι, αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
αφορά και τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διότι και αυτή είναι ακάλυπτη. Αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω να σας πω 6 περιστατικά γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που τους ζητούνται αποζημιώσεις 800.000 ευρώ. Διότι εφόσον κερδίσει κάποιος μία αγωγή, στη συνέχεια με βάση μία εγκύκλιο που έχει υπογράψει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Πολάκης, μπορεί το νοσοκομείο να επιδικάσει το κόστος στο γιατρό. Άρα λοιπόν είναι ακάλυπτοι και οι γιατροί μας που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οι γιατροί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι επιστρατευμένοι. Με τεράστια προβλήματα πρέπει να σας πω στο προσωπικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει για επί 1,5 χρόνο. Κύριε Ελευθερίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γνωρίζετε την περίπτωση του συναδέλφου που επιστρατεύτηκε. Τοποθετήθηκε σε μονάδα COVID χωρίς να είναι εμβολιασμένος και αυτή τη στιγμή νοσεί βαρύτατα στο Αττικό νοσοκομείο και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Φοβάστε καλύτερα, βέβαια. Είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, ναι, επικίνδυνη. Κύριε Ελευθερίου, όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, γεια. Και με όλα αυτά τα περίεργα που μας είπε και αλλά και μας εξήγησε ο κύριος Ελευθερίου, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τηλεφωνικά σήμερα η σύνδεση.